Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή να παρουσιάσετε μια σειρά από εκθέσεις. Αφιερώσατε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας σας. Στην πραγματικότητα όμως, με την όλη παρουσίαση που κάνατε, αμφισβητήσατε την βιωσιμότητα και την προοπτική της ίδιας εταιρείας. Δεν θα σταθώ βέβαια στους εξυπνακισμούς, νομίζω δεν αξίζουν σχολιασμό. Δεν σας άκουσα όμως, και το λέω ειλικρινά, να παρουσιάζετε κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την διάσωση και την ανάκαμψη της εταιρείας. Δεν άκουσα καμιά αναφορά για προγράμματα ανάπτυξης, για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Επαναλάβατε για άλλη μια φορά αυτό που ακούμε από την πρώτη μέρα που βγήκατε. Μια συνεχή κινδυνολογία για τη βιωσιμότητά της, τη δυσφήμιση της με κάθε ευκαιρία, άλλωστε πάνω σε αυτά πατήσατε για να προχωρήσετε στις αδικαιολόγητες αυξήσεις στα τιμολόγια, αυξήσεις με τις οποίες θα φορτώσετε σε κάθε οικογένεια 100 ευρώ ετησίως επιπλέον. Πετύχατε μέσα σε λίγους μήνες το ακατόρθωτο. Διώχνατε τους καλούς πελάτες της ΔΕΗ προς τους ανταγωνιστές της και αντί για διασώστες, κύριε Υπουργέ, πελατοδιώκτες της εταιρείας έχετε γίνει. Ποιο όμως είναι το μεγάλο, το μεταρρυθμιστικό βήμα που κάνετε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Να αλλάξετε τις εργασιακές σχέσεις για τους νέους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από εδώ και στο εξής. Συγχαρητήρια. Μεγάλη τομή κάνετε. Γιατί λέει να σήκωτο το μισθολογικό βάρος και θέλετε να την ελαφρύνετε. Έτσι προφανώς φαίνεται ότι απαιτούν, έτσι θέλουν τα συμφέροντα με τα οποία συνομιλείτε για να την ξεπουλήσετε. Να την ελαφρύνετε λοιπόν όταν πρόκειται για τους νέους εργαζόμενους προσλαμβάνετε. Ενώ όταν πρόκειται για τα Golden Boys που θα προσλαμβάνετε με τους παχυλούς μισθούς, εκεί δεν υπάρχει κανένα βάρος. Σε αυτούς επιτρέπονται τα πάντα. Προφανώς, γιατί θα υπηρετήσουν το συνολικό σχέδιό σας για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Αν πράγματι έχετε σχέδιο και πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ΔΕΗ, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν προχωράτε στην ανάπτυξη νέων μονάδων, εκεί που υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες? Γιατί να αναπτύσσετε την δεύτερη μονάδα στο θερμοϋδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κομωτινή, που άλλωστε με αυτήν την προοπτική δημιουργήθηκε, να φτιαχτεί και δεύτερη μονάδα, μια και έχει όλες τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις, σε μια κρίσιμη και με μεγάλη γεωπολιτική σημασία περιοχή? Αλλά εσείς από ό,τι φαίνεται αλλού έχετε το μυαλό σας. Όχι να αναπτύξετε τη ΔΕΗ, αλλά να την ακροτηριάσετε. Γιατί την ίδια στιγμή προχωράτε στην αδειοδότηση εκεί, δίπλα σε νέες μονάδες ιδιωτικών συμφερόντων με πολύ πολύ μεγαλύτερο κόστος. Νομοθετείτε, κύριοι της πλειοψηφίας, την παραχώρηση σε ιδιώτες όλου του ποσοστού του δημοσίου της ΔΕΠΑ. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ότι νομοθετείτε το ξεπούλημα των δικτύων του φυσικού αερίου? Ότι στείνετε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο στα δίκτυα? Ότι βάζετε με αυτόν τον τρόπο σε αμφισβήτηση τη δημιουργία και την επέκταση των δικτύων, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον αυτά δεν θα υπόκεινται στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά μόνο στον κανόνα του ιδιωτικού κέρδους? Αν, κύριε Υπουργέ, συμφωνείτε ότι το μεταβατικό καύσιμο είναι το φυσικό αέριο, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε? Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζετε? Ποιες είναι οι φιλοδοξίες που έχετε? Δεν ακούσαμε τίποτα. Αν η μόνη φιλοδοξία σας, από ό,τι φαίνεται, είναι να τα παραχωρήσετε όλα στα ιδιωτικά συμφέροντα, συγχαρητήρια. Σας ρωτώ όμως ευθέως, αφού το δημόσιο θα αποσυρθεί, πώς θα διασφαλίσετε και με ποιες εγγυήσεις την τροφοδότηση με φυσικό αέριο και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του τόπου, στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των επιχειρήσεων? Δεκαετίες, κύριοι βουλευτές, οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιμένουν να δουν το φυσικό αέριο.
Όλοι οι αγωγοί διέρχονται από μια στενή περιοχή και τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν δει ακόμα ούτε ένα κυβικό εκατοστό φυσικό αέριο. Και τώρα που έφτασε η στιγμή, τώρα που είναι έτοιμος να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα δίκτυα στις 5 μεγάλες πόλεις, έρχεστε και φέρνετε τα πάνω κάτω. Σας ρωτώ, θα συνεχιστεί η διαδικασία από το δημόσιο ή θα αναλάβει το ιδιωτικό μονοπόλιο? Σε κάθε περίπτωση, οι εγγύσεις που έδινε ο δημόσιος φορέας, κύριε Υπουργέ, του χαμηλού κόστους για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την κάλυψη όλων σχεδόν των περιοχών, θα ισχύσουν ή θα τροποποιούνται από τον ιδιώτη μονοπόλιο κατά το δοκούν? Δεν υπάρχουν, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε εγγύσεις ούτε δικλείδες από τη στιγμή που το δημόσιο έχει αποσυρθεί. Περιοχές θα περιμένουν και θα περιμένουν μάλιστα αυτές που διαβιούν τα πιο ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, γιατί άλλες θα είναι οι προτεραιότητες, οι μεγαλύτερες, οι προσφορότερες ροές, εκεί που προφανώς θα είναι μεγαλύτερο το ιδιωτικό κέρδος. Και είναι βέβαιο και οφείλουν να το γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν ότι θα μεγενθηθεί το κόστος πρόσβασης στο φυσικό αέριο που θα υπομισθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είχατε υποσχεθεί και προσωπικά, ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η Θράκη ως ενεργειακός κόμβος θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης όλης της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί σε άλλη κατεύθυνση κινείται η πολιτική σας και αργά αλλά σταθερά ευτυχώς το συνειδητοποιούν οι πολίτες της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.